Παιδιά, την καλημέρα μου. Είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα. Μίλουσα με ένα παιδί και μου λέγε: Γιώργο, έχω βαλτώσει. Δεν μπορώ να αλλάξω τη ζωή μου. Δεν μπορώ να αλλάξω την καθημερινότητά μου. Ανέβασα και ένα άρθρο σήμερα γι' αυτό. Χρειάζεται να αλλάξεις τις συνήθειες της καθημερινότητας. Ξέρω πολλά παιδιά το πρωί δεν μπορούν να σηκωθούν από το κρεβάτι. Τους πλακώνει το πάπλωμα. Πλακώνουν και αυτό το πάπλωμα και παίζουν το παιχνίδι του πλακώματος και πάει η ώρα 10 και πάει η ώρα 11 και δεν σηκώνεσαι και δεν μπορείς να πας για δουλειά και κάθε μέρα τα ίδια πράγματα και κάθε μέρα ίδιες καταστάσεις. Χρειάζεται να αποκτήσεις πειθαρχία καθημερινή. Χρειάζεται να αρχίσεις να δουλεύεις με την αυτοπεποίθησή σου. Χρειάζεται να αρχίσεις να δουλεύεις με την αυτοεκτίμησή σου. Χρειάζεται να σηκωθείς το πρωί από το κρεβάτι σου και να κάνεις πράγματα για εσένα. Πραγματάκια που θα σε κάνουν να νιώσεις όμορφα. Και εγώ έχω περάσει από αυτά τα στάδια, παιδιά. Δεν ήθελα να σηκωθώ από το κρεβάτι, δεν ήθελα να βγω από το σπίτι, δεν ήθελα να κουνηθώ, δεν ήθελα να μιλήσω με ανθρώπους, δεν ήθελα να δημιουργήσω. Και όταν ξεκίνησα να δουλεύω με εμένα, να κάνω πραγματάκια, να ξυπνάω το πρωί νωρίς-νωρίς, να νιώθω όμορφα, να πηγαίνω στο μπαλκόνι, να παίρνω μερικές αναπνοές, να βγαίνω ένα περίπατο, να κάνω τον διαλογισμό μου, να νοιάζομαι πραγματικά για εμένα. Γιατί είναι σημαντικό να νοιάζεσαι για εσένα. Αν δεν νοιάζεις εσύ για εσένα, δεν θα νοιαστεί κανένας. Εσύ χρειάζεται να βάλεις σε λειτουργία αυτά τα υπέροχα που ήδη υπάρχουν μέσα σου και να τα ακτινοβολήσεις. Και ακόμα περισσότερο άρχισα να φτιάχνω τα πράγματα στη ζωή μου, ξέρετε, πρώτα. Όταν άρχισα να δημιουργώ. Και ξέρετε τι κατάλαβα μέσα από τη δημιουργία. Κάθε μέρα δημιουργώ καταπληκτικά. Δημιουργώ τη ζωή μου. Και επίσης δημιουργώ και άλλα πραγματάκια. Κάνω βιντεάκια. Κάνω σεμινάρια. Γράφω κείμενα. Γράφω το βιβλίο μου. Γράφω ποίηματα. Δημιουργία. Ξέρετε τι κατάλαβα μέσα από τη δημιουργία την καθημερινή. Θα μου πεις πώς να δημιουργήσω. Υπάρχουν χίλιοι δυο τρόποι για να δημιουργήσεις. Κατάλαβα ότι μέσα από τη δημιουργία δημιουργώ ευτυχία. Καθημερινή ευτυχία. Το σώμα μου συνεχώς είναι ευτυχισμένο, είναι χαρούμενο. Νιώθει όμορφα, νιώθει καταπληκτικά. Και ακόμα περισσότερο νιώθω ευτυχία όταν δίνω. Όταν δίνω πράγματα στους ανθρώπους, όταν δίνω πράγματα στην ανθρωπότητα. Και γιατί μέσα από μένα αρχίζει και μοιράζεται αυτή η εξαιρετική γνώση, η συμπαντική γνώση του Θεού, της χαράς, της ομορφιάς. Και δεν το κάνω πλέον μόνο για μένα, το κάνω και για τους άλλους ανθρώπους. Δοκιμάστε να δώσετε πράγματα, γιατί εδώ δεν έχουμε έρθει μόνο για να παίρνουμε. Έχουμε έρθει αρχικά για να δίνουμε. Όπως το κάνανε και πάρα πολύ μεγάλοι δάσκαλοι που περάσαν εδώ, από τη γέα μας. Και υπάρχουν ακόμα πάρα πολύ μεγάλοι δάσκαλοι που δίνουν συνεχώς μέσα από την καρδιά τους. Και να ξέρεις ότι ό,τι δώσεις στη ζωή, αυτό θα πάρεις. Ό,τι πάρεις από τη ζωή, η ζωή θα στο πάρει πίσω. Γι' αυτό δώστε όμορφα, δώστε απλόχερα την ευτυχία σας, την αγάπη σας, την ομορφιά σας. Και να σας πω κάτι, είναι το πιο όμορφο το οποίο μπορείτε να δώσετε και είναι και το πιο ακριβό, να το πω έτσι, να το εξηγήσω. Είναι το πιο πολύτιμο αυτό το οποίο δίνεται μέσα από την καρδιά σας, μέσα από αυτά τα όμορφα συναισθήματα, παιδιά. Σας ευχαριστώ, είστε καταπληκτικοί. Είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα. Να είμαστε.